Maria Magdalena e ordena mer, ora nos agir nos produtia nossos pleitos chegate todo o dia do dia. Να το θυμίσουμε ό,τι μόνο με ίδρους και με κόμια, αλλά μη μου μένει αυτό να σαρετάς και αγώνας του γενναίου. Όπως αναφέρει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το πολιτήκιο που έγραψε ειδικά για την εορτή των Αγίων Πάντων, γι' αυτό και η Εκκλησία την ημέρα αυτή ορίζει ως αποστολικό ανάγνωσμα το τμήμα της προς Εβραίους επιστολής, το οποίο περιγράφει τα ηρωικά κατορθώματα πίστεως Αγίων ανθρώπων από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης βέβαια, διότι αυτή ήταν μέχρι τότε γνωστή. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Απόστολος, οι Άγιοι πάντες με την πίστη που είχαν κατανίκησαν και υπέταξαν βασίλεια, κυβέρνησαν τον λαό με δικαιοσύνη, είδαν τις υποσχέσεις που τους έδωσε ο Θεός να πραγματοποιούνται, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την κατατρεπτική δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τον κίνδυνο της φαγής και δυναμώθηκαν και έγιναν καλά παρόσκες, ανεδείχθηκαν ισχυρείς των πόλεμων, έστρεψαν σε φυγή τις εκκλησιές παρατάξεις και τα πολυπληθή στρατεύματά τους. Ακόμη και την Ανάσταση νεκρών αξιώθηκαν να δουν, όπως συνέβη με τις γυναίκες, οι οποίες ξαναπήραν πίσω ζωντανά τα νεκρά παιδιά τους, που ανέστησαν οι προφήτες. Εκτός όμως από όλα αυτά τα θαυμαστά σημεία, οι Άγιοι είναι αξιοθαύμαστοι για την υπομονή που έδειξαν σε μαρτύρια φοβερά και απάνθρωπα, διότι κάποιους τους έδεσαν στο βασιλιστικό όργανο που λεγόταν Τύπανο και τους χτύπησαν αλίπητα μέχρι θανάτου. Αυτοί θα μπορούσαν βέβαια να ληφθούν την πίστη τους και να ζήσουν τον κόσμο αυτό. Προτίμησαν όμως το μαρτύριο για να στηθούν σε ασύγκριτα καλύτερη ζωή. Άγιοι πάλι δοκίμασαν εμπεριμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Ιθοπολίστηκαν, φιονίστηκαν, αντιμετώπισαν πειρασμούς, ανατώθηκαν με φαγή από μαχαίρι, περιφέροντας σε ευνανώθη εδώ και εκεί. Φορούσαν για ρούχα, προφιές και γυροδέρματα, ζώντας με σερίθιες και κουκουπάπιες, περιφρανιόταν σε ρηγίες και σε βουνά, σε σπηλιές της τρύπες της γης. Μάλιστα χωρίς υπερβολή ο Άγιος Απόστολος σημειώνει ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν άφηκε όσο οι Άγιοι αυτοί άντρες και ούτε μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς. Κάθε λέξη που αναφέρεται στο τμήμα αυτό της αποστολικής περικοπής κρύβει καταπληκτικά θαύματα και μεγαλειώδη κατορθώματα που πέφτουν οι Άγιοι με τη δύναμη του Θεού. Αξίζει να μελετήσει κανείς τις αντίστοιχες περικοπές Παλαιάς Διαθήκης για να διδαχθεί από τον τρόπο που κυβέρνησε ο βασιλιάς Δαβίδ και από το πώς θα προστάτευε ο Θεός, να θαυμάσει τον Δανιήλ ατάραχο μέσα στο λάκκο των λεόντων ή τους τρεις παιδες ευλαβείς μέσα στο καμπίνι του πυρός ή τους επτά μακαβαίους που παρά τον νεαρό της ηλικίας τους προχωρούσαν άφοβοι προς το μαρτύριο. Κι αν τέτοια παραδείγματα Αγίων υπάρχουν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, τι να πούμε για τους Αγίους που αναδεικνύονται στην εποχή της Χάριτος. Στρατιές ολόκληρες αποστόλων κυριακών, μαρτύρων, οσίων ανδρών και γυναικών, μας διδάσκουν με την πίστη και την αγάπη τους στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διότι αυτός είναι η πηγή δυνάμειος και ελπίδας για κάθε πιστό χριστιανό, όπως τονίζει στη συνέχεια το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι άνδρες, γράφει ο Θεόπνευστος Απόστολος, αν και έλαβαν εγωμιαστική μαρτυρία για την πίστη τους, δεν απείραξαν ακόμη την υπόσχεση των ουρανίων αγαθών. Διότι ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο και ιδιαίτερα τιμητικό, να μην φτάσουν δηλαδή μόνοι τους εκείνοι στην τελείωση,
που τους περιμένει στην ουράνια βασιλεία. Αλλά να αναμένουν και ημάς για να αγάπουμε όλοι μαζί την αιώνια σωτηρία και άθρωτη δόξα. Έχοντας λοιπόν και εμείς τριγύρω μας νέφος μαρτύρων, ας πετάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο βιωτικών πραγμάτων και προδίδων και μάλιστα την αμαρτία στην οποία εύκολα κανείς παρασύρεται και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που προβάλλει μπροστά μας αφορώντες εις το δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Έχοντας δηλαδή σταθερά προσιλωμένο το βλέμμα στον Κύριο Ιησού, που είναι ο αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας και μας τελειοποιήσε αυτήν. Έχουμε λοιπόν τους Αγίους μας ως πρότυπα ζωής και πηγής εμπνεύσεων για τον καθημερινό μας αγώνα. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε τον αιώνιο πρότυπο τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο αρχηγός στην παράταξη των Αγίων, ο πρωτομάρτυρος, ο θεμελιωτής της πίστεως και ηγητής σωτηρίας μας. Η πίστη στον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο μας δίνει δύναμη και αντοχή για να υπομένουμε τις ποικίλες δυσκολίες και να τρέχουμε τον δρόμο της ζωής με τη βεβαιότητα ότι Εκείνος πορεύεται μαζί μας και περιμένει να φτάσουμε στο τέρμα για να μας στεφανώσει μαζί με όλους τους Αγίους. Με τα φως του Θεού,